κύριο Ασλανίδη. Καλησπέρα κύριε Ασλανίδη. Καλησπέρα σας κύριε Χριστόβουλε. Φαντάζομαι ότι από την παρουσία του κυρίου Χαρδαλιά και τα όσα ακούστηκαν στη σύσκεψη αυτή που ήταν παρόν και εσείς, φάνηκε η σοβαρότητα της κατάστασης. Ακριβώς. Είναι πραγματικά, πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι αυτό που τονίστηκε και στη σύσκεψη με τον κύριο Χαρδαλιά. Πρέπει να προσέξουμε όλοι το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να κατέβουμε επίπεδο, να τηρήσουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας και βέβαια όλα αυτά που προτείνουν και οι αρμόδιοι δημοξιολόγοι, την τήρηση των φυσικών αποστάσεων, την μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Υπήρξε κάτι το οποίο ήθελε να μάθει είτε από τους αυτοδιοικητικούς είτε από εσάς ως εκπρόσωπος πολιτικής προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς, ως επιπλέον πληροφορία για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, ή ήρθε περισσότερο για να σας αναλύσει τα δεδομένα που γνωρίζει ο ίδιος? Κοιτάξτε, στη σύσκεψη πιο πολύ ο κ. Χαρδαλιάς άκουσε τις απόψεις των ερευνητών, των δημάρχων κυρίως, και επισήμανε πως θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τα πράγματα και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια του 15ήμερου της καραντίνας, επισημαίνονται όλα αυτά στο Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, προκειμένου να δοθούν λύσεις. Και βεβαίως το ζητούμενο, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Κοζάνης, είναι να μείνουμε στις 14 ημέρες, να μην έχουμε περαιτέρω εφαρμογή των μέτρων τις επόμενες ημέρες. Τι θα κρίνει, κατά τη γνώμη σας, την επιτυχία αυτής της διαδικασίας των 14 ημερών? Πώς θα αποφύγουμε την παράταση της περιπέτειας? Κοιτάξτε, αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να μην παραταθεί και να περιοριστεί η διασπορά της νόσου και να μειωθούν τα κρούσματα, έτσι ώστε να πέσουμε στο επίπεδο 3. Βέβαια, αυτό, όπως είπα, εξαρτάται από όλους μας και πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε, και ο κάθε πολίτης χωριστά, να φροντίσει, όπως επαναλαμβάνω για μια άλλη φορά, στην πιστή και στην τήρηση των μέτρων που προτείνουν οι δημοξιολόγοι. Είναι στο χέρι μας, νομίζω, ευλαβικά να τηρήσουμε τα μέτρα αυτά, είτε πρόκειται για χώρους εργασίας, είτε πρόκειται για χώρους επαγγελματικούς, για να καταφέρουμε αυτό να πέσουμε στο επίπεδο 3. Αυτό είναι το ζητούμενο προς το παρόν. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ.